Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι σήμερα ο Αυτιάς ήταν συνάδελφος και εμένα δεν μου αρέσει να κρίνω συναδέλφους. Τώρα όμως που πέρασε απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού, έχει δικαίωμα να τον κρίνω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κριτική στον Γιώργο τον Αυτιά. Γιώργο μου, δεν ξεκίνησες καλά. Συγγνώμη τώρα, με αγάπη το λέω. Δεν είναι δυνατόν να λέτε όλοι εσείς τώρα, μου θυμίζεις, το Σαγοράκη, ο οποίος για να δικαιολογήσει τη μεταγραφή του, δικαίωμά του ανθρώπου, από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία εξελέγει δύο φορές. 10 χρόνια στο Πασόκ, τι βγήκε και είπε ότι στην Ευρώπη Εθνική φοράμε ομάδα. Τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Δεν είμαστε ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Πασόκ. Πολύ ωραία δικαιολογία, μια χαρά, πάμε παρακάτω. Εσύ φόρεσες τώρα τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν φόρεσες τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Επίσης θα πω και κάτι άλλο σε εσάς που θα μας εκπροσωπήσετε, επειδή εσένα είναι δεδομένο πρώτος άρσε στην Ευρωβουλή. Δεν πρέπει να παίζετε με τα εθνικά χρώματα εσείς οι πολιτικοί μόνο εκτός έδρας, κυρίως εντός έδρας, Γιώργο μου αγαπημένε, πρέπει να παίζετε με τα εθνικά χρώματα. Γιατί δυστυχώς, επειδή εδώ παίζετε με γαλάζια σημαίακια, ροζ σημαίακια, πράσινα σημαίακια, κόκκινα σημαίακια, το αποτέλεσμα είναι τα Τέμπη, το αποτέλεσμα είναι η Άγια Νάργυρη, το αποτέλεσμα είναι τα πλοία που βουλιάσουν και όλα αυτά που καταγράφουμε εμείς και εσύ όταν είσαι δημοσιογράφος πριν τώρα γίνεις πολιτικός. Για μένα λοιπόν αυτή η πρώτη σου δήλωση είναι ατυχής. Δεν μπορεί να λέμε ότι στην Ευρώπη πάμε με την Εθνική Ελλάδος και διεκδικούμε. Ενώ στην Ελλάδα τι, δεν είμαστε Εθνική Ελλάδος. Στην Ελλάδα ενδιαφερόμαστε οι μπλε για τους μπλε, οι πράσινοι για τους πράσινους και οι ροζ για τους ροζ και οι κόκκινοι για τους κόκκινους. Εδώ δηλαδή φοράμε κομματικά μπλουζάκια και μας ενδιαφέρει μόνο το καλό της δικής μας κομματικής πελατείας. Τι δήλωση ήταν αυτή, βρε Γιώργο, ατυχής. Ξεκίνησε η κριτική, να ξέρεις. Mm. Επίσης, έχεις ανοιχτή πρόσκληση με μεγάλη χαρά να έρθεις εδώ να κάνουμε μια ωραία και πολιτική αλλά και ανθρώπινη κουβέντα, όπως κάνουμε όλους τους ανθρώπους που είναι στην αντίπερα όχθη, την όχθη της πολιτικής. Εύκολο για μας, γιατί είναι βούτυρο στο ψωμί μας, να σας κρίνουμε εσάς τους πολιτικούς, ακόμα και τους νέους. Λοιπόν, αυτά. Ξεκίνησα με γκρίνια. Τι να κάνω. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Δεν το περίμενα. Γιατί? Περίμενα να είσαι λίγο πιο συγκρατημένο. Επειδή είναι ακόμα. Είναι η φύση μου τέτοια. Νωρίς. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Οτιδήποτε έχει εξουσία. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Είναι η φύση μου τέτοια και την κρίνω. Τον κρίνω. Δηλαδή δεν είμαι απέναντι στην εξουσία. Σε κάθε μορφή εξουσία. Οφείλουμε να την κρίνουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι η δουλειά μας. Αλλιώς τι νόημα έχει. Έχεις άλλο δίκιο, οι φιλίες, άλλο η εκτίμηση. Ήταν περίεργη δήλωση. Θεωρώ ότι είναι λάθος δήλωση. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Βέβαια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Απλά ίσως είναι λίγο νωρίς για τον Γιώργο Αυτιά, που βέβαια όμως έχει μια τεράστια εμπειρία και θα έπρεπε να τοποθετηθεί κάπως διαφορετικά. Στοχευμένα ίσως. Λοιπόν,